Γεια χαρά σε όλου! Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσης, Ο παρουσιαστή που είναι πανεύκολο να το φτιάξει με CGI γιατί όσο λιγότερα τα μαλλιά, τόσο πιο εύκολο το rendering. Και αν δεν έχει χρόνο, μπορείς να χρησιμοποιήσει το έτοιμο μοντέλο του Jabba the Hat. Κανεί δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Κάποιοι θα το δουν και ω βελτίωση. Το computer generated imagery βρίσκεται κυριολεκτικά παντού στην κινηματογραφική βιομηχανία. Γνωρίζετε για παράδειγμα πω τα πρόβατα στον Broadway Mountain τα έφτιαξα με CGI? Φαίνεται πω είναι πολύ πιο εύκολο να το φτιάξει υπολογιστή παρά να φέρει ένα πραγματικό κοπάδι και το βοσκό να τα σαλαγάει. Αυτό μπορεί να ακούγεται βρώμικο, αλλά λόγω τιμή. Αυτό είναι που κάνουν οι βοσκοί. Όλοι οι βοσκοί. Όχι μόνο οι βοσκοί, του οποίου οι άλλοι βοσκοί αποφεύγουν. Με άλλα λόγια, το CGI δεν το βρίσκουμε πλέον μόνο σε ταινίε με υπερήρωε και με εξωγήινα ρομπότ που μεταμορφώνονται σε αυτοκίνητα. Και όταν χρησιμοποιείται σωστά, κανεί δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Όταν όμω το CGI χρησιμοποιείται λάθο, το αποτέλεσμα είναι αποεκνευριστικό μέχρι ξεκαρδιστικό. Α δούμε λοιπόν 8 σύγχρονα περιστατικά που το CGI αποδείχτηκε για ηλίθιους. Μουσική Πριν ξεκινήσουμε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την πίεση που δέχονται οι εταιρείε που αναλαμβάνουν το CGI από το Hollywoodiana Studio. Το Life of Pi κέρδισε το Oscar ειδικών εφέ. Η εταιρεία που ανέλαβε το CGI χρεοκόπησε. Βλέπετε, τα κινηματογραφικά στούντιο δεν πληρώνουν ένα ημέρα ή ένα σκηνή. Όταν προσλαμβάνουν μια εταιρεία για τα ειδικά εφέ, προσφέρουν μια φίξα μη ανατενία. Αν χρειαστούν περισσότερε σκηνές με CGI από όσες υπολόγιζαν ή εκτεταμένες αλλαγές, το στούντιο δεν θα πληρώσει έξτρα. Η εταιρεία θα καλύψει τις εργατοόρες, μειώνοντας το κέρδος τη ή καταλήγοντας να έχει ζημιέ. Με άλλα λόγια, το να βλέπουμε κακής ποιότητες CGI σε μια σύγχρονη ταινία δεν σημαίνει πω οι άνθρωποι που ανέλαβαν CGI είναι άσχετοι και ανίδεοι είναι ταλαντούχοι επαγγελματίε, που λόγω χρονικών περιορισμών ή και κόστους δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Αυτών λεγόμενων, οι παρακάτω σκηνές ή και ολόκληρε ταινίε, αν ήμουν VFX artist, δεν θα ήθελα να φαίνονται στο βιογραφικό μου. <Κι> Στα βραβεία Grammy του 2019 έπαιξε το πρώτο τρέιλερ για το περχόμενο Αλαντίν. οι φαν του συγχωρεμένου του Ρόμπιν Βίλιαμ είχαν δυσανασχετήσει όταν έμαθαν πως ο Will Smith θα έκανε τον Τζίνι. Οι πρώτε εικόνες από το τρέλερ όμω δεν καθησύχασαν τι ανησυχίε του. Το πρόσωπο του Will Smith μοιάζει δύο νούμερα μικρότερο από το κεφάλι του. Τα μάτια είναι τόσο απομακρυσμένα που θυμίζουν σφυροκέφαλο καρχαρία. Ακόμα χειρότερα, η ρητήδη του μετόπου σταματά εντελώ ξαφνικά και συνεχίζει ένα μέτωπο πιο λίγο και ρητήδιαστο και από το κηρύτσι. Ειλικρινά, έχουμε δει ερασιτέχνε να φτιάχνουν τρέλερ με καλύτερη εμφάνιση για ταινίε που απλά θα ήθελαν να έβλεπαν στο μέλλον. Όχι τίποτα άλλο. Υποτίθεται το ρόλο του τρέλερ είναι σου κοινού το ενδιαφέρον για άδεισμη ταινία. Όταν το ίδιο το τρέιλερ σου κόβει την όρεξη, κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Και μια και λέμε για τρέιλερ. <Καιστηρίζει> Η ταινία Sonic the Hedgehog βγήκε το Φεβρουάριο του 2020. Ήταν μια απόλυτα διασκεδαστική ταινία με έναν απόλυτα φυσιολογικό Sonic. Όσοι όμως είστε στο ίντερνετ τον τελευταίο ένα χρόνο, πιθανότητα ξέρετε πως δεν ήταν πάντοτε έτσι. Απρίλιο του 19 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για Sonic και το ίντερνετ έμεινε με το στόμα ανοιχτό και όχι με την καλή έννοια. Η εικόνα του Sonic έχει θεμελιωθεί εδώ και δεκαετίε στα παιχνίδια πρωταγωνιστή. Αυτό που είδαμε στο τρέιλερ ήταν σαν ένα μουγκό να προσπάθησε να περιγράψει έναν τυφλό με το τι μοιάζει ο Sonic, ώστε ο τυφλό να τον ζωγραφίσει. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανατριχιαστικά ανθρωπόμορφο πράγμα βγαλμένο από εφιάλτε που ούτε ο Lovecraft δεν θα θελούμε να δει. Αφού το τρέιλερ συγκέντρωσε περίπου όλα τα dislike, η Paramount έπιασε το υπονοούμενο και βάλθηκε να ξαναφτιάξει την εικόνα του Sonic σε όλη την ταινία. Σε κάτι που να βλέπετε. Μάλιστα, παρέδινε την κυκλοφορία τη ταινία κατά τρει μήνε. Από Νοέμβριο του 19 στο Φεβρουάριο του 20, προκειμένου να έχει χρόνο για τι αλλαγέ. Τελικά η ταινία κατέληξε να είναι μία από τι καλύτερε ταινίε βασισμένε σε video games. Που εδώ που τα λέμε, με τα επίπεδα των άλλων σχετικών ταινιών, από το Super Mario Brothers μέχρι το Street Fighter ή ακόμα και το Tomb Raider, δεν είναι και μεγάλο κατόρθωμα. Αν θα ήθελε να κάνουμε επεισόδιο για ηλίθιου με ταινίε βασισμένε σε video games, Γράψτε μας σχόλια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το CGI μπορεί να είναι κακό σε μια ταινία. Μπορεί η τεχνολογία να υστερούσε. Μπορεί να τελείωσε το budget. Στην ταινία Justice League που βγήκε το 2017 με budget 300 εκατομμυρίων δολαρίων, τίποτα από τα δύο δεν ήσχε. Ο λόγο που το CGI ήταν κακό ήταν και κυριολεκτικά τρίχε. Τρίχε! Ο Χένρι Κάβιλ, που έπαιζε τον Σούπερ στην συγκεκριμένη ταινία, είχε ολοκληρώσει τι σκηνέ του. Ο επόμενο ρόλο που είχε αναλάβει ήταν στο Mission Impossible Fallout. Για να παίξει τον August Walker, ο Κάβιλ άφησε ένα ωραιότατο παχύ μουστάκι. Έλαμοντα όμω που η παραγωγή τη Justice League χρειαζόταν να γυρίσει μερικέ επιπλέον σκηνέ του Superman. Και όπω καταλαβαίνετε, δεν ήταν δυνατόν ο Superman σε κάποιε σκηνέ να έχει μουστάκι και σε άλλε όχι. Η Paramount, που παρήγαγε το Mission Impossible, δεν δέχτηκε ο Κάβιλ να ξυρίσει το μουστάκι του. Πιθανώ γιατί θα είχαν χρόνο από τα γυρίσματα μέχρι να ξαναφυτρώσει. Έτσι, οι Warner Brothers αναγκάστηκε να τραβήξει τη συνέχεια του Σούπερμον με το μουστάκι και στη συνέχεια να επιχείρησε να το διαγράψει με υπολογιστή. Καθώ αναφερόμαστε σε έξτρα σκηνέ μια ταινία που υποτίθεται πω είχε ήδη ολοκληρωθεί, η πίεση χρόνου ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η ομάδα των ειδικών ΕΦΕ κατάφερε να κρύψει το μουστάκι. Απέτυχε όμω παταγωδό να παράγει ένα αληθοφανέ χείλο από κάτω. Το αποτέλεσμα είναι μια θαμπία ιδέα που τραβάει την προσοχή με το χειρότερο τρόπο. Στην καλύτερη περίπτωση, Μοιάζει λε και τσίπησε μέλιστα του Σούπερμαν στο, σούπερ στο χείλο και πρίστηκε. Μέλιστα από κρυπτονίτη, βεβαίω, βεβαίω. Ακόμα χειρότερα, μία από τι νέε σκηνέ με το απέσιο CGI ήταν η πρώτη σκηνή ολόκληρη ταινία. Και είναι μια σκηνή που ειλικρινά και να την έκοβαν, η ταινία δεν θα έχανε απολύτω τίποτα. Α μην κρυβόμαστε. Ποτέ κανεί δεν είδε τον Baywatch ή την υπόθεση. Είτε τη σειρά ή την ταινία. Ακόμα και εκείνοι που ισχυρίζονται πω αγοράζουν το Playboy για τα άρθρα. Ναι, παιδιά, μα πείσατε. Ό,τι πείτε. Αν σου αρέσει να βλέπει όμορφε γυναίκε με μεγάλα βυζιά και φαρμαστά μαγειό ή άντρες με κυλιακού φέτε να τρέχουν στην παραλία σε αργή κίνηση, αυτό ακριβώ προσφέρει το Baywatch. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Παρεμπιπτόντω, ο Κυρίτσι ξέρει πολύ καλά από κοιλιακού φέτε. Χρειάστηκαν πολλέ φέτε για να φτιάξει τον έναν κιλιακό του. Εντούτη το στούντιο πίσω από τη νεότερη ταινία του Baywatch ήθελε να έχει το πρόσχημα μια υπόθεση. Σε μια σκηνή υποτίθεται δύο πλοία έχουν συγκρουστεί. Ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω την ταινία και δεν σκοπεύω. Έχουν χυθεί καύσιμα από τα πλοία και έχουν πάρει φωτιά πάνω στο νερό. Επειδή όμω η φωτιά είναι επικίνδυνη και οι κασκαντέρ κοστίζουν, η παραγωγή αποφάσισε να φτιάξει την πυρκαγιά με τη CGI. Το αποτέλεσμα μοιάζει επίοικο με κάτι που θα έκανε αρχάριο σε ένα δεκάλεπτο με το After Effects και θυμίζουν πως και αυτό, όπως και στη Justice League, σε μια ταινία του 2017 με budget 69 εκατομμυρίων δολαρίων. Χαχα, <laughs> 69. Nice. Έχεις μια υπερπαραγωγή για Αιγύπτιους θεούς με budget 140 εκατομμυρίων. Έχεις τον οσκαρικό ηθοποιό Τζέφρι Ράς να παίζει τον Ρά, το θεό του ήλιου. Τι μπορεί να πάει στράβα. Η ταινία κατάφερε να είναι συνολικά ένα έσχος όσον αφορά τη CGI. Ολόκληρη η επικόνση τη Αρχαία Αιγύπτου φαίνεται ψεύτικη. Αστραφτερά, καθαρή και λαμπερή, και με του ηθοποιού να κάνει μπαμ πω βρίσκονται μπροστά από μια πράσινη οθόνη. Αν ήταν όμω να επιλέξουμε το απολύτω χειρότερο, είναι η επικόνση του Τζεφριρά. Όταν παίρνει την τελική του μορφή, υποτίθεται πω είναι μενόμενο και φλεγόμενο. Όμω καταλήγουμε το πρόσωπο του ηθοποιού να είναι περιτριγυρισμένο με ψευτουριά, από τα ρούχα του μέχρι τι φλόγε. Το PlayStation 3 είχε μέτρια παιχνίδια με πιο λεφτοφανή γραφικά από τα FF της ταινία. Και μιλάμε για κονσόλα του 2006. Είναι κοινό μυστικό πω όταν πολύ γνωστοί ηθοποιοί εμφανίζονται σε ταινίε πατάτε, συνήθω είναι επειδή του έχουν πληρώσει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι συνήθω. Η συγκεκριμένη ταινία απλά δεν βλέπετε. Ελπίζουμε όμω το εξωγικό που ίσω έχετε στο Jeffrey Rice με την αμοιβή του να βλέπετε πολύ καλύτερα. Το Central Intelligence είναι μια κομμωδία του 2016 που ήρθε, έφυγε και κανεί δεν πήρε χαμπάρι. Πρωταγωνιστούν ο Dwayne The Rock Johnson και ο Kevin The Hart Hart. Η ταινία ξεκινάει με ένα flashback 20 χρόνια νωρίτερα, στο 1996, όπου βλέπουμε και του δύο πρωταγωνιστέ στα σχολικά του χρόνια. Ο Kevin Hart είναι άψογο, με την τεχνολογία να τον δείχνει πιστικά σαν μαθητή λυκείου. Ο The Rock ουσιαστικά κάνει cosplay τον κηρύτσι όταν ήταν στο λύκειο στο πιο μαυρτερό του. Στη δική του περίπτωση όμω, κάτι πήγε πολύ πολύ στραβά με το CGI. Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Να πει πω το πρόσωπο είναι πολύ μικρό σχέση με το κεφάλι, πω σε κάποιε φάσει έχει διαφορετικό χρωματικό τόνο από το υπόλοιπο σώμα, πω σε γρήγορη κίνηση φαίνεται όλο το πρόσωπο να αιωρείται. Πραγματικά, εφαρμογέ κινητού για face swap κάνουν ασύγκριτα καλύτερη δουλειά και θα κόστιζαν και φθηνότερε στην παραγωγή. Η ταινία είναι μεν κομμωδία, αλλά υποτίθεται το αστείο είναι πω ο The Rock ήταν χοντρό και άχαρος αμαθητής. Όχι να γελάμε με τα χάλια του GI. Τουλάχιστον χάρη σε αυτήν την ταινία, ο κηρύτη ξέρει πως όταν μεγαλώσει θα είναι ακριβώς σαν ένα λευκό Dwayne Johnson. Όπου να είναι, από μέρα σε μέρα. Πού θα πάει. Ο Ryan Reynolds από την αρχή δεν τα πήγαινε πολύ καλά στις ταινίες με υπερήρωε. Στο X-Men Origins Wolverine το 2009 έπαιζε τη χειρότερη δυνατή έκδοση του Deadpool. Δύο χρόνια αργότερα, ο Reynolds είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Green Lantern. Ο σκηνοθέτης της ταινίας ήταν ο Μάρτιν Κάμπελ, που είχε σκηνοθετήσει και το καζίνο Royale, μία από τις καλύτερες ταινίες του τον James Bond. Φαίνεται όμως πως ο Μάρτιν δεν είχε εκτεταμένη εμπειρία όσον αφορά το CGI. Και αυτό φαίνεται περισσότερο απ' όλα στο CGI κοστούμι του Ryan Reynolds. Το αποτέλεσμα είναι το κεφάλι του ηθοποιού να φαίνεται σαν να αιωρείται πάνω από το ψεύτικο κοστούμι χωρί καμία συνοχή. Ακόμα χειρότερη είναι η μάσκα που φοράει, που κάνει τα μάτια του να λάμπουν σαν λευκά φωτάκια LED. Φαίνεται πραγματικά σαν να ξέμεινε από χρόνο και να το άφησα στο τελειωμένο. Λε και απέτυχε το τελικό rendering και έβαλαν μια προηγούμενη έκδοση να βγει η ταινία να τελειώνουμε. Αν βάλει σήμερα, τώρα, να δει το πρώτο Matrix, το μόνο που σου προειδεάζει πω βγήκε το 1999 είναι οι αρχέ στο του θα είναι σε υπολογιστέ, τα αρχαία κινητά τη Νόκια και το γεγονό πω όλοι δερμάτινα. Τα οπτικά φιά αυτή τη ταινία ήταν πραγματικά εντυπωσιακά και όχι μόνο για την εποχή του. Αυτό το στοιμιότυπο που το ελικόπτερο προσκρούει στον ουρανοξύστη και τα τζάμια κυματίζουν σε αργή κίνηση πριν εκραγούν είναι σκέτη μαγεία. Δυστυχώ, το πρώτο sequel του Matrix, που θυμίζουμε πω ποτέ δεν βγήκε, ήρθε να μα προσγειώσει την πραγματικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την ταινία ήταν η πολυδιαφημισμένη μάχη του Νίο με του αμέτρητου Agent Smith. Από τη μία στιγμή στην άλλη, τα πρόσωπα όλων γίνονται λεία και τα ρούχα του καλυσιδερωμένα. Οι συμμετέχοντε όχι μόνο μοιάζουν με μαριονέτε, αλλά φαίνεται να έχουν και το βάρο και τον φυσικό αντίκτυπο μαριονέτα. Και το χειρότερο όλων, το παλτό του νείο αλλάζει χρώμα από το ένα πλάνο στο άλλο. Από το σκούρο μαύρο σε ένα ξεβαμμένο γκρι και πάλι πίσω. Ναι, ήταν αρχή του 2000. Ναι, δεν υπήρχε η επεξεργαστική ισχύ. Όχι, αυτή η σκηνή δεν ήταν καλή επιλογή. Ειδικά για το πόσο είχε διαφημιστεί. Βέβαια, ακόμα και αν αυτή τη σκηνή ήταν εντάξει, δεν θα την έζωσε την ταινία, που επιμένουμε πω ποτέ δεν κυκλοφόρησε, αλλά ήταν το μουχλιασμένο κερασάκι στην τζενισμένη τούρτα. Αυτέ ήταν 8 σχετικά πρόσφατε ταινίε με ορισμένε από τι χειρότερε εφαρμογέ τη GI. Προφανώ υπάρχουν πολλά ακόμα σχετικά παραδείγματα. Αν σα άρεσε αυτό το θέμα, γράψτε μα σχόλια και μπορούμε να το ξαναεπισκεφθούμε στο μέλλον. Αν σου άρεσε το βίντεο, Ξέρεις τι να κάνεις. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, να θυμάσαι πως αυτό που βλέπεις καθημερινά στο καθρέπτη σου, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένα κακό CGI. Ούτε και θα μπορείς να το αναπαράγει ακόμα και το καλύτερο CGI. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.